παραδοσιακή συνταγή σήμερα στο μήμα σας και θα φτιάξουμε την πιο τέλεια στριφτή τυρόπιτα με φύλλο φυσικά που θα ανοίξουμε μόνοι μας, τυράκι μέσα, μέλι στο σερβίρισμα και παπαρουνόσπορο. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα φτιάχνοντας το ζυμάρι μας. Μέσα στο μπολ με το αλεύρι θα βάλω αλάτι, θα φτιάξουμε το παραδοσιακό χωριάτικο φύλλο. Ξίδι, το ξίδι προσδίδει μια τραγανότητα στο φύλλο. Και συνεχίζω με νερό. Και όπως κάνανε και παλιοί, ώρα για ζύμωμα με τα χέρια. Και φυσικά φύλλο χωρίς λάδι γίνεται, δεν γίνεται, οπότε θα πάρω και λίγο λαδάκι. Και πάμε να ζυμώσουμε. Με το που μου δημιουργηθεί μία ζύμη, την αδειάζουμε στον πάγκο μας και συνεχίζουμε το ζυμώμα. Σε αυτό το σημείο να πω ένα τεράστιο μπράβο και respect στις γιαγιάδες που όλα τα ζυμάρια τα κάνανε στα χέρια και δεν είχαν τις μηχανές και το παίζουμε μάγκες εμείς τώρα, τα κάνουμε μπαμπάμ. Μπράβο σας. Βλέπετε ότι το ζυμάρι μας δεν έχει σβόλους μέσα, έχει αποκτήσει μία λία υφή, δεν μας κολλάει φυσικά στα χέρια, το βλέπετε αυτό. Οπότε τι καταλαβαίνουμε, ότι είμαστε έτοιμοι να το κόψουμε. Θα πάρω ένα αίσιο μαχαίρι και θα το κόψω σε 8 ίσα μέρη. Περίπου, για να σας βοηθήσω, είναι 100 γραμμάρια το κάθε μπαλάκι. Αλλά επειδή είμαστε τσίφτιδες εδώ, το κάνουμε με το μάτι. Και δημιουργούμε μπαλάκια. Εδώ. Ωραία. Όλα τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε. Θα πάρω ένα σκεύος και θα το πασπαλίσω με κονφλάουρ. Γιατί κονφλάουρ και όχι αλεύρι? Γιατί το κονφλάουρ δεν το απορροφάει το ζυμάρι και ανοίγει πιο εύκολα. Βάζουμε μέσα τα ζυμαράκια μας και θα τα σκεπάσουμε με μία μευράνη. Όχι πολύ, μισή ώρα. Τα ζυμαράκια μου θέλουν 5 λεπτά ακόμα, οπότε έχω χρόνο να φτιάξω τη γέμιση. Θα φέρω ένα μπολ μπροστά μου και θα βάλουμε 2 ειδών τυριά. Φέτα. Και συνεχίζουμε με το ανθότυρο. Πιπεράκι. Αλάτι. Και πολύ απλά ανακατεύουμε. Θέλουμε να ανακατευτεί το αλατοπίπερο, να πάει παντού. Και αυτή ήταν η γέμισή μας, τόσο απλά και τόσο εύκολα. Φέρνουμε μέσα τα ζυμαράκια μας, έχουν ξεκουραστεί. Και με αυτή τη βέργα σας χρήζω επίσημους ζυμωτές του τάγματος μήμα σας. Παίρνουμε ένα ζυμαράκι και το βουτάμε μέσα στο κονφλάουρ. Πασπαλίζουμε και λίγο την επιφάνεια εργασίας μας. Ανοίγουμε με τα χεράκια μας το ζυμάρι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Το τοποθετούμε στην επιφάνειά μας. Ξεκινάμε από την κάτω πλευρά και φτάνουμε μέχρι τη μέση. Γυρίζουμε λίγο το ζυμάρι μας. Σκεφτείτε σαν να γυρνάει ο δείχτης 5 λεπτά. Αυτό. Και πάμε το ίδιο μέχρι τη μέση. Εδώ. Γυρίζουμε ένα πεντάλεπτο μέχρι τη μέση. Εδώ, μέχρι τη μέση. Μη σας φοβίζει έτσι πως ανοίγω το φύλλο. Μετά τις πρώτες φορές θα σας είναι παιχνιδάκι. Με το που φτιάξουμε αυτή τη διάμετρο στο ζυμάρι μας, ξεκινάμε να το ανοίγουμε διαφορετικά. Πώς? Θα πάρουμε τη μία άκρη του, θα τη διπλώσουμε προς τα μέσα. Πάμε μέχρι εδώ. Και το φέρνουμε μπροστά μας και ξεκινάμε και το ανοίγουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Στρίβουμε λίγο, διπλώνουμε, φτάνουμε μέχρι εδώ και ανοίγουμε. Εδώ. Λοιπόν, θα σας πω την αλήθεια για αυτό το σκεύος, για τη βέργα, ότι όταν πρώτο είδα στα μαγειρικά μου χρόνια, δεν ήξερα καν πώς μπορώ να δουλέψω με αυτό. Μόλις το φύλλο μας έχει πάχος λίγα χιλιοστά,
Είμαστε πανέτοιμοι. Λίγο λαδάκι. Εδώ. Μία ποσότητα από τη γέμιση περίπου στο κέντρο του φύλου. Εδώ. Και θα την απλώσω ομοιόμορφα. Πολύ ωραία. Και διπλώνουμε προς τα μέσα τις δύο απέναντι άκρες. Κατά αυτόν τον τρόπο φέρνουμε το κάτω μέρος πάνω από τη γέμιση. Στρίβουμε. Στρίβουμε. Απλώνουμε λίγο το λαδάκι εδώ στις άκρες για να μας βοηθήσει να κολλήσει. Στρίβουμε. Και πολύ απλά. Οπ! Οπ! Ταψί του φούρνου με λαδόκολλα. Πασπαλίζω με corn flour, λίγο, όχι πάρα πολύ, και τοποθετώ την κάθε πίτα που έχω φτιάξει μέσα εδώ. Εν τω μεταξύ, είναι απίστευτο αυτό που κάνουν στα νησιά, που κάνουν πολλές πίτες, που ανοίγουν ένα φύλλο όλο το τραπέζι. Και λες, τι έκανε τώρα, φίλε. Γι' αυτό μ' αρέσουν οι ελληνικές συνταγές. Γιατί έχουν και ιστορία και είναι και πεντανόστιμες. Και το τελευταίο μας. Και ρε, παιδιά, δεν είναι σαν μικρά μωράκια. Είναι πανέμορφα. Θα σπαλίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς πάνω κάτω αντιστάσεις για 30 με 40 λεπτά. Καλύτερο φύλλο ανοίγεις με τη βέργα. Στον αέρα, όχι τόσο. Έτσι όπως κάνουν οι Ιταλοί που την πετάνε πάνω. Το φύλλο ανοίγεται με αυτό το σκεύος. Θα πάω στην Ιταλία να τους μάθω πώς φτιάχνουμε πίτες δικές μας. Οι τυρόπιτες μου είναι πανέτοιμες. Πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ, τι ωραίες είναι και ζεστούλες. Δεν αντέχω, θέλω να κόψω λίγο, να δοκιμάσω. Δείτε, τι τέλειο που είναι. Θα δοκιμάσω λίγο. Η φέτα με το ανθότυρο κάνει μια πάρα πολύ ωραία αντίθεση. Αλμυρί η φέτα, λίγο πιο ήπιο το ανθότυρο και υπάρχει μια γεύση μέσα μου, τρελή. Λίγο μέλι από πάνω. Και τελευταία πινελιά, λίγη παπαρούνα. Και αυτές ήταν οι στριφτές τυρόπιτες εδώ στο μήμα σας. Δοκιμάστε να κάνετε κι εσείς το δικό σας φύλλο και θα δείτε ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλά θέλει υπομονή. Κάντε like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω. Αυτά από εμάς, φιλάκια πολλά!